Πούλα μου, γεια σου, σ' ακούμε. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι καλά. Μάλιστα. Την καλημέρα μου και σε όλα τα παιδιά στην εκπομπή, αλλά και στην κυρία Μεϊμαρίδη. Καλώς. Θα είναι τιμή μου να ακούσω τη συμβουλή της σήμερα. Ωραία, σ' ακούμε λοιπόν. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω να ξεκινήσω την αρχή. Εγώ είμαι μόνη μου. Είχα μια σχέση, αλλά δεν πήγε καλά, δυστυχώς. Είχαμε κολλήσει σε ένα σημείο και ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν. Και συνέβη τελικά το πρώτο. Αυτή η σχέση λοιπόν έληξε πριν από 2 χρόνια. Κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ σαν στοιχείο. Την ίδια εποχή, όταν δηλαδή χώρισα, η αδερφή μου έφυγε από την Αθήνα. Είχε βρει δουλειά σε μια πόλη στη Μακεδονία. Δεν έχει σημασία να πούμε πού ακριβώς, αλλά έφυγε. Εγώ τότε, Κατερίνα μου, δεν είχα ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ με την αδερφή μου που μετακόμιζε. Είχα να διαχειριστώ το θέμα με το χωρισμό μου, ψυχολογικά ήμουν χάλια, καταλαβαίνετε. Ναι. Η αδερφή μου είναι μικρότερη 5 χρόνια και πάντα να σας πω πως ήταν κακομαθημένη. Δεν τις χαλάγαμε χατήρι ποτέ. Ήθελε λοιπόν, αφού μεγάλωσε έτσι, ήθελε όλοι να ασχολούνται μαζί της. Γι' αυτό τότε δεν το πήρε και βαριά που δεν ασχολήθηκε μαζί μου με το χωρισμό μου, γιατί έτσι την είχα μάθει. Εγώ ήμουν εκείνη που μετά από κανένα μήνα περίπου έκανα την κίνηση και της τηλεφώνησα. Και εκείνη, πέρα από όσα λέγαμε, δεν μου είπε λέξη για το χωρισμό μου. Λέγαμε τα κοινά. Τι κάνεις, πώς είσαι, αυτά. Πάλι εκείνη ήταν στο επίκεντρο της κουβέντας. Μου έλεγε για τη δουλειά της, για την προσαρμογή της στη νέα πόλη, για το πώς περνάει την καθημερινότητά της και τέτοια πράγματα. Εγώ εισταρού. Ναι. Για συνέχισε, γιατί μόλις διάβασα τον τίτλο. Εγώ κεντρική θα έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων, περνάνε 6-7 μήνες, για να μην τα πολυλογώ. Εγώ είχα συνέλθει κάπως, αν και δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί 5 χρόνια σχέση ήταν αυτή. Mm-hmm. 5 χρόνια σχέση είχα, Κατερίνα μου, καταλαβαίνεις, και την έχασα. Δεν ξεπερνιέται σε μια μέρα. Μια μέρα, δεν θα το ξεχάσω, η μάνα μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι η αδερφή μου έρχεται το Σάββατο να μας πει κάτι πολύ σημαντικό και θέλει να είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι. Φοβηθήκαμε λοιπόν ότι κάτι έπαθε, ότι ήταν θέμα υγείας. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ευτυχώς βέβαια δεν ήταν θέμα υγείας. Ήταν κάτι άλλο, εξίσου όμως σοβαρό. Μας είπε λοιπόν σε μένα και στους γονείς μου ότι είναι έγκυος 4 μηνών και θα το κρατήσει το παιδί. Και, εντάξει, από τη μια χαρήκαμε, αλλά από την άλλη. Επειδή μου είπε ότι με τον πατέρα του παιδιού είχε προβλήματα, δεν ήθελε ακόμα να μας τον γνωρίσει και μας ρώτησε αν θα τη στηρίζαμε σε αυτή την περίπτωση που έφερνε μόνη της το παιδί στον κόσμο. Φυσικά, είπαμε ναι και εγώ προσωπικά προσφέρθηκα να τη βοηθήσω αλίμονο. Για να τα βρει με τον σύντροφό της είπα αν ήθελε να μεσολαβήσω, αλλά αυτή δεν ήθελε τίποτα. Τέλος πάντων, πού να ήξερα εκείνη τη στιγμή, Κατερίνα μου, πού να το ξέρα ότι ο πατέρας του παιδιού της ήταν ο δικός μου σύντροφος. Ο άντρας που είχα χωρίσει πριν από 8 μήνες σχεδόν από τότε. Μάσησε και η κυρία Μεϊμαρίδη. Όταν το έμαθα, για η αδερφή άλλο, μου μόλις είχε γεννήσει. Και τα είχε ξαναβρει μαζί του. Έγιναν τότε πολλά, είναι χαμός. Εκείνη μαζί του εξακολουθούσε και έμενε μακριά από την Αθήνα. Γέννησε και εμένα οι γονείς μου έπεσα στα πόδια μου να μην κάνω ακραία πράγματα, να τη συγχωρήσω, να μην μάθει γειτονιά τίποτα, να κρατηθώ στο ύψος μου, να το ξεπεράσω, αδερφή σου είναι, προσπάθησε να το διαχειριστείς και όλα αυτά. Ήταν δύσκολο πολύ, αλλά το δέχτηκα φυσικά, τι να έκανα. Βέβαια, το δέχτηκα με την έννοια ότι δεν δημιούργησα κάποια φασαρία, αλλά δεν της ξαναμίλησα από τότε, ούτε την ξαναείδα. Όμως, όλα εδώ πληρώνονται, τελικά, σε αυτή τη ζωή. Όταν το παιδί έγινε 7 μηνών, την παράτησε ο άντρας της. Όχι την παράτησε. Αλλά αυτός, τους 4 τελευταίους μήνες, προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για να ξαναγυρίσει σε μένα και να με διεκδικήσει. Εσένα πίσω, πίσω σε σένα. Για ολοκλήρωσε, για ολοκλήρωσε. Ναι. Αμάν πια. Μετανιωμένος ότι και καλά κατάλαβα ότι με εμένα ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια είμαστε αδερφές, έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Και τα διάφορα τέτοια μου έλεγε.
Ναι, και καταλαβαίνω ότι έπρεπε να τον στείλω από εκεί που ήρθε φυσικά, γιατί ήταν εξαιρετικά ανήθικο αυτό που έκανα να παίξει και με τις δυο μας. Όμως, απ' την άλλη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήθελα πάρα πολύ να εκδικηθώ και την αδερφή μου για αυτά που έγιναν. Γιατί θα μπορούσε εκείνη να το διαχειριστεί προκαταβολικά και να μην ξεκινήσει κάτι μαζί του καν, τέλος πάντων. Για όσα έγιναν, άρχισα σιγά σιγά να δέχομαι τη μεταμέλεια, να κάνω ότι το δέχομαι και τη συγγνώμη. Ουσιαστικά, δεν το έχω πει ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία, ουσιαστικά ακόμη, δεν το έχω πει τις κρυφές μου σχέσεις, αλλά ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Μαζί μου. Εν κατακλείδη, ποιο είναι το ζήτημά σου? Αυτός έφτασε στο σημείο να με πείσει ότι τελικά έχει μετανιώσει πάρα πολύ, ότι, είναι, ότι η τελική του απόφαση είναι να είναι μαζί μου, ζήτησε να με παντρευτεί. Οπωσδήποτε κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό μεταξύ μας, γιατί ήταν κάτι σαν μοιραίο. Σκέφτομαι λοιπόν, κυρία με η Μαρίδη μου, να του δώσω την ευκαιρία, γιατί ξέρω ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εγώ θα εξαφανίσω από το χάρτη την αδερφή μου, θα την πονέσει πάρα πολύ για πάντα και θα πληρώσει αυτό που μάλιστα μου έκανε. Άρα, είπες να αυτό με νοιάζει μόνο. Και θέλω κάθε μέρα να μαθαίνει για μένα και για τον άλλον ότι τα πάμε πολύ καλά και να καίγεται. Έτσι, να το νιώσει βαθιά, όπως το ένιωσα και εγώ την πίκρα τότε που μου το μάλιστα έκανα αυτό. Εσύ, για να καταλάβουμε, θέλει να εκδικηθεί την αδελφή σου, αλλά ουσιαστικά αυτόν δεν τον πολύ γουστάρει κιόλα. Κυρία Μεϊμαρίδη. Κυρία Βούλα. Κυρία Βούλα. Συγχάθηκα μετά από αυτά που έκανε, έλα, έλα, γιατί και αυτό έφταιγε. Σε κατάλαβα. Λίγο πάυση, μιλάς ακατάπαυστα. Σε να κατάλαβα, μιλήσει, κυρία Βούλα. Ναι. Σε ξέρω. Εσείς νομίζετε, νομίζετε ότι δεν σας θυμάμαι, επειδή στο σύλλογο βλέπω πάρα πολύ κόσμο, αλλά την έχω ξανακούσει την ιστορία, είχες έρθει 2 χρόνια πριν και να πεις στον κόσμο την πάσα αλήθεια ότι αυτή η αδελφή σου η Οχιά είχε πάρει και τον προηγούμενο σου. Σε θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχες έρθει με τη... Συγγνώμη, έτσι είναι. Έχεις πάει όντως στο σύλλογο της κυρίας Μεϊμαρίδης. Ναι, είχε παρακολουθήσει και μάθημα μεταφυσικής. Είχε εγώ χάσει δίδασα. Ναι, απλά δεν ήξερα εσείς αν θα με επιτύχετε. Έλα, έλα. Ο πόνος ήταν δυσβάσταχτος. Δεν λες όλη την αλήθεια, τι φίδινη η αδελφή σου. Καταρχήν η μάνα σου τι κάνει με το ζάχαρο, καλά είναι? Το παλεύουμε ακόμα. Το παλεύει, ναι. Και είχε έρθει, πρόσεξε να δεις, θα σου το αποδείξω, με τη Φοφό από την Πτολεμαΐδα. Θυμάσαι? Δεν το πιστεύω. Με συγκινείτε που θυμόσαστε τόσα πολλά για μένα. 2 χρόνια και το θυμάμαι. Βρε, παιδί μου, γίνανε όλα αυτά τα δύσκολα. Ναι, γίνανε πράγματα τραγικά που τα βλέπουμε σε σύριαλ και δεν πιστεύουμε ότι συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Παρασκευή, άκου να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Από τότε, όταν είχε φύγει, θυμάμαι, έλεγα, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι, μια ζωή ορθοπεταλιά στην ανηφόρα είναι η ζωή της. Αλλά είσαι κρυφοκαψούρα με αυτόν. Είναι. Είσαι. Όχι κρυφός. Είσαι. Μου από όλα όσα σε έκανε. Είναι τι θα θέλει να εκδικηθεί την αδελφή. Θέλει το Δημητράκη. Θυμάμαι και πώς τον λένε. Είσαι καλά τώρα. Αυτό να θέλει. Βέβαια. 2 στα 2. Είμαι πολύ καλύτερα από τότε που με έχετε συναντήσει. Έκανα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Δουλεύεις ακόμα, δουλεύεις ακόμα στο πράκτικε ή έφυγες καλά, από εκεί? Καλά, μην πείτε και το όνομα καλά, την πόλη. Καλά, μην πούμε κατά. Λοιπόν, η Μαρία, 29 ετών είναι στη γραμμή μας. Η Μαρία, 29 ετών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαρία μου, σ' ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Και η κοπέλα. Θα ήθελα να πω στην κυρία Βούλα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός, να μείνει καλύτερα μακριά του. Εγώ συγκλονίστηκα καταρχήν από την τελευταία αποκάλυψη της κυρίας Μεϊμαρίδη, που λέει ότι είχε πάρει και προηγούμενο σύντροφό της αδερφής. Ναι, ναι, της τον είχε πάρει. Πες ναι, το Παρασκευή, πες την αλήθεια στη γυναίκα. Ναι, έτσι συνέβη. Εγώ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι, κυρία Βούλα, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη σας και για εκδίκηση προς την αδερφή σας, αλλά όμως θα σας έλεγα καλύτερα να μείνετε μακριά από αυτό, όπως και να έχει είστε αδερφές. Καλύτερα να κοιτάξετε να φτιάξετε τη ζωή σας, να κοιτάξετε να βρείτε έναν άνθρωπο. Πώς θα κάνετε την αδερφή μου να μετανιώσει? Πώς να κάνετε την αδερφή σας να μετανιώσει?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του συνείδηση. Μπορεί να μην μετανιώσει ούτε εύκολα ούτε τώρα. Μπορεί αν της γυρίσετε την πλάτη μετά από χρόνια να καταλάβει το λάθος της. Όσο όμως εσείς και αν επιμείνετε, μπορεί εκείνη να πεισμώνει περισσότερο και να μην το καταλάβει ποτέ. Ο κάθε άνθρωπος πραγματικά έχει τη δική του συνείδηση. Και εγώ θα σας έλεγα να μείνετε μακριά, να φτιάξετε τη ζωή σας, να κοιτάξετε τον εαυτό σας, να δείτε τι θα κάνετε. Πολύ ωραία. Με ανωτερότητα. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι, κυρία, δεν σας το λέω για ανωτερότητα. Κάνετε λάθος και εγώ έχω περάσει πάρα πολλά. Δεν ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό το κορίτσι, τι πόνο. Εμένα, ναι, εμένα είναι η συνυφάδα μου. Υπάρχουν λόγια στον άντρα μου για μένα, ναι. Και παρότι και εγώ είπα ότι ναι, πότε θα κάνω και αυτά, έχω προτιμήσει να αποτραβηχτώ. Δεν το λέω για ανωτερότητα. Δεν το λέω για ανωτερότητα. Μην το παίρνετε. Το λέω για εσάς. Το λέω για εσάς, κυρία Βούλα, να φτιάξετε τη ζωή σας, να παντρευτείτε με έναν καλό άνθρωπο. Φτιάξτε, διορθώστε ό,τι θέλετε την εμφάνισή σας, βγείτε το βράδυ, να βρείτε έναν άντρα, κοιτάξτε το νοικοκυριό σας, ασχοληθείτε, να γίνετε ακόμα καλύτερη νοικοκυρά, να κοιτάξτε να βρείτε έναν άντρα καλό. Αυτό ο νοικοκυριός τι θα με βοηθήσει. Στο να νιώσετε ακόμα καλύτερα, πώς να σου το πω, όταν θέλουμε να παντρευτούμε, μάλιστα, κοιτάμε και αυτό. Δεν σας γνωρίζω. Δηλαδή, θα κάνει ψυχολογικά καλή. Ευτυχώς που δεν πήρα. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Μεμερίδη με βοήθησε να μην πάω στον ψυχίατρο, να μην τρελαθώ. Ήταν πάρα πολύ ζωπόνος. Και δεν πήρα ούτε καν φάρμακο. Εγκέφαλος δεν αντέχει τόσο πολύ πόνο του παρισμού. Αλλά γιατρός είναι και η κυρία Μαρίς, να τα λέμε αυτά. Εγώ το καταλαβαίνω, κυρία Βούλα, ότι ο πόνος σας για την αδερφή σας είναι πολύ μεγάλος και πραγματικά, πραγματικά νιώθω την ανάγκη σας για εκδίκηση και για να ότι δεν νιώθετε καλά. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Δεν σας το λέω για καμία ανωτερότητα. Με παρεξηγήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία. Απλά έχουμε πολλές γραμμές. Έχουμε και άλλη κυρία στην ονόματι σου, 60 ετών. Είναι η κυρία Μαρία τώρα, 60 ετών. Θέλει να μιλήσει με τη Βούλα και με εμάς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Ναι. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι η κοπέλα. Μπορεί να κατηγορούμε κάποια πράγματα, αλλά ίσως έχει δίκιο. Γιατί έχω πάθει και εγώ το ίδιο με πρώτη μου ξαδέλφη. Α, για πάθει. Με ακούει τώρα η κυρία Κατερινά. Πολύ καλά σας ακούω και περιμένω με αγωνία. Σας ακούω και εγώ και τα παιδιά όλοι. Και η κυρία Μημαρίδη, όλοι σας ακούμε. Πείτε μας, τι σας έχει. Α, μάλιστα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια θα ήθελα να πω στην κυρία Μημαρίδη. Να είστε καλά. Και θα ήθελα να πω ότι. Κυρία Κατερίνα, με ακούτε? Ναι, ναι, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, να μας μιλάτε μόνο από το τηλέφωνο και σας ακούμε. Πείτε τι σας έχει συμβεί εσάς. Ναι, εμένα μου έχει συμβεί με πρώτη μου ξαδέλφη. Ναι, δηλαδή. Μου επήρε το σύζυγο. Πώς έγινε αυτό? Δεν το πιστεύω. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είχα και δύο παιδιά. Άκουγε. Και θέλω να πω στην κυρία Βούλα, βέβαια είμαι μεγαλύτερη της εγώ, ότι καλό είναι να μην γυρίσει πάλι πίσω, γιατί ο κύριος αυτό θα της το ξανακάνει πάλι. Και εφόσον υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Είναι εγώ αυτός. Δεν θέλω να είμαι μαζί του. Στην ουσία δεν θέλω να τον παντρευτώ. Εγώ θέλω να δώσω ένα μάθημα στην αδερφή μου. Έλα, Βούλα, τώρα! Να σου πω κάτι, κοριτσάκι μου. Ό,τι μάθημα και να δώσει την αδελφή σου, αυτή θα επιχειρήσει να σου το ξανακάνει. Γιατί εμένα με επιχείρησε τρεις φορές και μου το έκανε. Με αποτέλεσμα να χωρίσω. Και θα πάρεις έναν άντρα που θα είναι πατέρας του ανιψιού σου. Του ανιψιού σου και όχι μόνο αυτό. Το παιδί θα τον κρατήσει. Και αυτές οι γυναίκες είναι πλανέφτρες. Με όλη τη σημασία της λέξης. Ναι, απλά είναι η αδελφή της. Εσείς δηλαδή προτείνετε να εκδικηθεί την αδελφή της? Όχι βέβαια. Όχι, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Και εγώ πονάω ακόμη και θέλω να εκδικηθώ αυτή τη γυναίκα. Αλλά το έχω αφήσει, τα έχω αναποθέσει όλα στο Θεό. Δεν μου λέτε Δεσποινής καινούριου, μ' αφήνετε, επειδή το ξέρω το κορίτσι και το πονώ. Μ' αφήνετε να παίξω λίγο μαζί της. Καταρχάς Κατερίνα και κάντε ό,τι θέλετε. Κατερίνα, να παίξουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ κοίτα Παρασκευούλα. Έλα το βράδυ στο σύλλογο στις 6 ώρα, θα ακολουθήσω και μάθημα. Έχω ένα ωραίο υπνοτισμό και μετά θα εφαρμόσουμε μεθόδους, θα κάνουμε την αδελφή σου λαπάκι αυτόν κοιμά. Γιατί φτάνει πια. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι και λύση αυτό. Εντάξει τώρα, εγώ. Κυρία Μημαρίδη. Θα κάνουμε μεθόδους Πόρτο Λεόνε. Δεν υπάρχει για μένα. Εκδίκηση τώρα, παιδιά. Δεν είναι ούτε θέμα εκδίκηση. Υπάρχει ένα παιδί στη μέση, αλλά ούτε και να πάρει πίσω αυτόν τον άντρα. Μάγκα θα τον κάνει, ενώ δεν το αξίζει. Τον γουστάρει και θα πάρει. Παιδιά, να σας πω, όταν ήρθε η κόρη μου και μου είπε, μαμά, θέλω αυτό τον κόμενο.
Τις λέω εγώ, θα επιλέξω. Σε ρωτάω εγώ με ποιον θα πηγαίνω εγώ στο κρεβάτι, γιατί να αποφασίσω με ποιον θα πηγαίνεις εσύ. Εντάξει, στο γουστάρι και στο πάρι. Ναι, Μαρίδη, τώρα εδώ δεν υπάρχει. Ας αφήσει την αδερφή της την ησυχία της με το παιδί. Να ρωτήσω κάτι τη ζωή της, βρε παιδί. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχεις καθόλου συναισθήματα για αυτό το παιδάκι. Είναι ανιψάκι σου. Είναι το παιδί της αδελφής σου. Έχει. Να του πάρει ουσιαστικά. Είναι παιδί, δεν έχει συναισθήματα. Να σα πω κάτι εγώ μπορώ να μιλήσω. Ναι, κυρία Μαρία, πείτε μου. Λοιπόν, μιλάει ο κύριος Γρηγόρης για συναισθήματα. Ναι, το δέχομαι. Όμως και από την πλευρά της η κοπέλα έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δεν είναι σωστό να παίρνεις τον άντρα της αδελφής σου και κατά επέκταση να κάνεις και παιδί μαζί. Μαρία, είναι και όμορφη η Παρασκευούλα. Έχω και μια κοπέλα πολύ μικρή σε ηλικία, είναι 25 ετών, η Χαρούλα, θέλω να την ακούσουμε. Χαρούλα μου, σ' ακούμε. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σου, Χαρούλα μου. Τι κάνετε, καλά. Εμείς καλά, η Βούλα δεν είναι καλά. Εγώ θα ήθελα να πω στη Βούλα, λοιπόν, να βρει έναν άντρα της προκοπής. Αυτά που ακούω το σύνορα με έχουν τρελάνει. Επειδή έχω περάσει και εγώ κάτι παρόμοιο. Πέρε, παιδί μου, ε. Δηλαδή. Είναι αυτά τώρα αυτά. Θα ήθελα να της πω να μπει έναν άντρα, να αφήσει την αδερφή να ζήσει τη ζωή της με τον πρωί της και να προχωρήσει. Εντάξει, είναι εσείς η άποψή σου αυτή. Εσείς με συγγενή τα περάσατε τα ίδια. Εμένα μπλέκονται θείες, ξαδέρφια, μπλέκονται πολλά. Χαμός. Συγγνώμη, είναι πολύ μεγάλη. Εσείς που έχετε προχωρήσει τη ζωή σας, βλέπετε τι γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, κατάλοιπα και αγκάθια μέσα σας. Ξέκοψα από όλους και από όλα. Βρήκα έναν άνθρωπο που να με ήθελε για αυτό που είμαι για τη ζωή μου. Του τα έχω πει όλα, εννοείται. Δεν έχω κρύψει τίποτα. Σωστό. Έχουμε παντρευτεί τώρα, έχουμε κάνει παιδάκι και είμαστε μια χαρά. Πολύ δηλαδή ωραία. Είναι σαν να μου λέτε ότι σβήσατε το χάρτη και το ξαναγράψατε την με την Παρασκευούλα. Έχω γράψει τη δικιά μου ιστορία. Αλλά πρώτα θα παίξουμε. Καιρό έχω να στύψω έναν άντρα σαν το λιμόνι. Θα το ευχαριστηθώ, Παρασκευούλα, σε περιμένω. Από τις σταυροφορίες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ, κύριε Μαρινέλη μου, είμαι μαζί. Εγώ διαφωνώ με όλα. Κάνε τη ζωή σου, κλείστε μου τη Χαρούλα, παρακαλώ. Κάνε τη ζωή σου και μην ασχοληθείς ούτε με την αδελφή σου, ούτε με αυτόν. Προχώρα τη ζωή σου.